Φτάσαμε εσείς στις τελευταίες ημέρες του έτους, μία ανάσα από την εφαρμογή των διατάξεων του νέου ασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου. Όμως, μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οι ερμηνευτικές εγκύκλοι, με αποτέλεσμα λοιπόν να επικρατεί κομπούζιο και αναβρασμός. Για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, παύλα φορολογικό, υπάρχουν κάποια ερωτήματα, τα οποία περιμένουμε, πιστεύω, σε σύντομο χρονικό διάστημα να απαντηθούν, προκειμένου να ξέρουμε τι μέλη γενέστε για το 2017. Για παράδειγμα, αν όντως το πρώτο εξάμηνο θα πληρώσουμε με βάση τα κέρδη του 2015 το 27%, το δεύτερο με βάση τα κέρδη του 2016, τι θα γίνει με αυτούς που απασχολούνται με μπλοκάκια, διότι αν είναι σε έναν εργοδότη πληρώνει το 1 τρίτο και τα 2 τρίτο άλλος εργοδότης, αν κάποιοι είναι όμως σε 2 ή 3 το μάξιμο όπως ορίζει ο νόμος και θεωρούνται μισθωτοί, το εκεί υπάρχει ένα ερώτημα στο ποιος και πώς θα κατανεμηθεί αυτή η ασφαλιστική εισφορά. Χιλιάδες επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκονται ακόμα στο σκοτάδι, αλλά και ο κλάδος των λογιστών δεν είναι ακόμα σε θέση να δώσει σαφείς απαντήσεις για το νέο ασφαλιστικό φορολογικό περιβάλλον του 2017. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία προκαλούν σύγχυση αυτή τη στιγμή, διότι έχουμε πλησιάσει το τέλος του χρόνου και το 17 όσο νουπο έρχεται και θα πρέπει να γνωρίζουμε τι ακριβώς μέλη γενέστε, όπως είπα και στην αρχή. Πολύ δε περισσότερο, αυτοί οι οποίοι δηλώνουν σοβαρά και μεγάλα εισοδήματα, πάνω από 30-40.000, σκέφτονται σοβαρά να διακόψουν και να μεταφέρουν την έδρα τους στο εξωτερικό, ίσως σε μια χώρα που έχει ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν πλήρη απασχόληση μισθωτή σε κάποιες εταιρείες και ταυτόχρονα απασχολούσαν και σαν ελεύθεροι επαγγελματίες. Και αυτοί, αθροιζόμενα τα εισοδήματα βγαίνουν πάρα πολύ ψηλά, ενδεχομένως και αυτοί σκέφτονται, τουλάχιστον αυτό δείχνει η εμπειρία, ότι να κάνουν μία διακοπή, και διότι δεν μπορούν σε κάτω από την ίδια μας χάλη να έχουν δύο καρπούζα. Οι λογιστές κρούν τον κόδωνα του κινδύνου προς το Υπουργείο Εργασίας που κολυσιεργεί, καθώς πολλοί αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες αλλά και επιχειρήσεις αντιδρούν σπασμωδικά, τρέχοντας πανικόπλητοι να κλείσουν φυσικά τα βιβλία τους ή δρομολογώντας ακόμα και διαδικασίες με την κατάσταση της επιχείρησής τους σε γειτονικές χώρες. Προς όλα τα περιπολικά της Διβίκο, συμβάν υψηλον 3 στην οδό Μεζόνος. Σπεύσατε αμέσως. Over. Ελήφθη από Α3, σπεύδουμε αμέσως. Αυτά τα συστήματα ασφαλείας κάποτε τα βλέπατε μόνο στο σινεμά. Καιρός να τα δείτε και στην καθημερινή σας ζωή. Divico Security. Η προστασία σας δεν μπορεί να παραμένει ούτε λεπτό ακάλυπτη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας που αφορούν τους ανθρώπους και την επιχείρησή σας. Divico Security. Ηλεκτρονικά συστήματα. Τηλεχειρισμός από απόσταση. Συστήματα φύλαξης. Εξειδικευμένες εφαρμογές. Divico Security. Ασφάλεια νέας εποχής.